Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Εδώ είμαστε η ώρα 7.30. Κοντά μας είχε έρθει ο καθηγητής ο κύριος Φεράκης, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντεο και πληροξίωσης της Ελλάδας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την διαφορά με τη Γερμανία. Καλημέρα κύριε Φεράκη. Καλώς ήρθατε κύριε Φεράκη. Να δούμε λίγο αυτή την υπόθεση. Το λίγο, θέμα ξαναζωντάνευσε από ό,τι βλέπουμε. Την υπόθεση με τις Γερμανικές. Ζωντάνευσε γενικά. Ναι, δεν ξέρω τι διαφορετικό υπάρχει, λέω τώρα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και γιατί το χειρίζεται πια η κυβέρνηση, ενώ μέχρι τώρα κύριε Φεράκη. Περίπου ως γραφικούς τους έβλεπαν αυτούς που μίλαγαν για αυτό το θέμα. Και τώρα βλέπουμε την κυβέρνηση να το παίρνει πιο ζεστά και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο, στο Υπουργείο Εξωτερικών κιόλας, να ζητείτε από το νομικό συμβούλιο γνωμοδότηση. Φαίνεται ότι το θέμα έχει ζεσταθεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μπορείτε να πείτε μια κουβέντα γι' αυτό και θα συνεχίσουμε. Καταρχάς, υπάρχει μια διαρκή συζήτηση και ενώπιον του Κοινοβουλίου. Πριν τις εκλογές είχε γίνει για πρώτη φορά μια πολύ σημαντική δημόσια ακρόαση, ναι, με τη συμμετοχή σχεδόν των μισών βουλευτών, οι οποίοι κατέληξαν και σε μια θέση σημαντική. Όλα τα κόμματα συμφώνησαν ότι πρέπει να γίνει μετά τις εκλογές. Ίσως έφτασε η στιγμή λοιπόν, μια κίνηση σε επίπεδο διακρατικό, καθώς και επίσης και μια προσπάθεια δημοσιοποίησης του ζητήματος με παρεμβάσεις σε εθνικά κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλες αρχές που μέχρι τώρα η ελληνική πολιτεία ή και το ελληνικό κοινοβούλιο δεν έκανε ποτέ. Απλώς η απόφαση εκείνη που πάρθηκε μετά από τη συζήτηση, δηλαδή να ζητηθούν η συγκέντρωση στοιχείων, που είναι ίσως η πρώτη φορά στην συζήτηση αυτή. Είχα πει χαρακτηριστικά ότι το να συζητάμε με τους Γερμανούς, μάλλον να ζητήσουμε με τους Γερμανούς μια έναρξη διαπραγματεύσεων για το ζήτημα αυτό, ίσως έχει προβλήματα. Το αναγνωρίζουν οι Γερμανοί πρώτα απ' όλα ως τέτοιο. Ως υπαρκτό θέμα. Ακριβώς. Όχι το μέγεθος. Ως υπαρκτό. Γιατί για να κάτσει στο τραπέζι πρέπει να αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Οι Γερμανοί καταρχάς έχουν αναγνωρίσει και στο Διεθνές Δικαστήριο ότι έχουν ευθύνη για αυτά τα οποία έγιναν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για τις σφαγές αυτές. Αναγνωρίζουν τη διεθνή τους ευθύνη. Και επομένως, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όταν έχεις κάνει τέτοια εγκλήματα, θα πρέπει να αποζημιώσεις, να αποκαταστήσεις τις ζημίες τις οποίες έκανες. Η Γερμανία έχει υιοθετήσει μια στάση η οποία μέχρι το 1990 ήταν δεν μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα, διότι έχει μεταφερθεί για μετά την επίλυση του γερμανικού ζητήματος. Και όντως, με τη Συμφωνία του Λονδίνου του 1953, τα θέματα των επανορθώσεων μετακινήθηκαν για το μέλλον. Από το 90 και μετά, όταν άρχισε πιεστικά η ελληνική πλευρά, κυρίως οι Έλληνες βουλευτές, να θέτουν στο Κοινοβούλιο και σποραδικά γίνανε και κινήσεις. Και από την επιτροπή που είχε. Και από επίσης και από τις ελληνικές κυβερνήσεις, διακριτικά όμως και όχι, θα έλεγα, τυπικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο να υποβάλει ένα αίτημα. Αυτό ήθελα, κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω. Η Ελλάδα επίσημα ως χώρα, με τα όργανά της κτλ., έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει μονομερώς, χωρίς σε συνεννόηση με τη Γερμανία, σε νομικού τύπου ενέργειες για την υπόθεση αυτή. Και αν υπάρχει και άλλο προηγούμενο που θα βοηθούσε κιόλας στην Ελλάδα. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε ότι φυσικά η Ελλάδα, εφόσον θεωρεί ότι έχει ένα δικαίωμα, μπορεί μέσα από με τα μέσα τα οποία διαθέτει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο να γνωστοποιήσει στην ενδιαφερόμενη πλευρά, στη Γερμανία, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη αξίωση απέτηση. Αυτό έγινε μόνο μία φορά, το 1995. Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που θέσαμε επίσημα το θέμα του δανείου και το θέμα των επανορθώσεων. Χωρίς όμως να προσδιορίζουμε τα κεφάλαια αυτών των επανορθώσεων. Και γι' αυτό έχει και ιδιαίτερη σημασία η κίνηση που γίνεται τώρα. Γιατί ακριβώς μιλάμε? Γιατί κάποια στιγμή, όταν θα γίνει μια τέτοια συζήτηση, θα πρέπει ακριβώς να ξέρουμε οι ελληνικές απαιτήσεις, τι αφορούν και τι συγκεκριμένα πράγματα μπορούν να γίνουν. Από την άλλη πλευρά, το διεθνές δίκαιο επιτρέπει, και θα έλεγα η πρακτική ήταν μέχρι πρόσφατα, σε διακρατικό επίπεδο να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των κυβερνήσεων όταν υπάρχουν θέματα επανορθώσεων. Αυτό έγινε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κλπ. Η δε Γερμανία προχώρησε και έδωσε επανορθώσεις σε ορισμένες χώρες. Τώρα, εμείς έχουμε μια περίεργη θέση, θα έλεγε κανείς, διότι από το 1995 και μετά οι Γερμανοί δεν έχουν τυπικά απαντήσει ποτέ σε εκείνη τη ρηματική διακοίνωση. Και γι' αυτό ζητούσαμε σταθερά ότι πρέπει να ξανατεθεί το θέμα. Οι δηλώσεις των Ελλήνων Πρωθυπουργών στη Βουλή και των Υπουργών Εξωτερικών είναι άπειρες από τότε μέχρι χτες. Δηλαδή, το θέμα είναι ανοιχτό, θα τεθεί τον κατάλληλο χρόνο. Η Γερμανία έχει επιχειρηματολογήσει, αλλά όλα αυτά τα οποία λέει είναι πολιτικά ανεδαφικά και αβάσιμα.
Δεν συζητώ καθόλου το θέμα του δανείου που καταλαβαίνει και ο πιο απλός πολίτης ότι εφόσον έχεις μια συμφωνία, μια σύμβαση, υπάρχει μια συμβατική υποχρέωση. Επομένως πρέπει το δάνειο να επιστραφεί. Είναι το ποσό αυτό που ακούμε, το 162 δισεκατομμύρια, κύριε καθηγητά. Θέλω να σας πω και να σας παρακαλέσω κιόλας, αν είναι δυνατόν. Αποφεύγω την συζήτηση για τους αριθμούς. Νομίζω ότι κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος. Όσοι στην προσπάθειά μας να προωθήσουμε ένα θέμα, αναφερόμαστε σε αριθμούς. Τόσα δις, τόσα τρεις, αυτό είναι ένα ΑΕΠ, αυτό είναι, θα εξοφλήσουμε το δάνειο. Όχι. Υπάρχει μια νομική υποχρέωση, πολιτική και ηθικής τάξεως υποχρέωση. Η συζήτηση των επανορθώσεων δεν είναι ένα ευκαιριακό και συγκυριακό. Και είναι λάθος να συνδέουμε την τρέχουσα πολιτική οικονομική συγκυρία με αυτό. Ναι, αλλά τώρα τι θέλετε, τοποθετείτε μετεπιτάσσεως ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί συνδέεται και με την κρίση. Προφανώς και αυτό, αλλά βέβαια. Να ρωτήσω κάτι. Το ένα το καταλαβαίνει κανείς. Δηλαδή, δάνειο, συμβατική υποχρέωση, πρέπει να το επιστρέψεις, συζητάμε τι, πώς κτλ. Το άλλο που αφορά στις επανορθώσεις από καταστροφές και τα λοιπά που έχουν γίνει στη χώρα, έχει νομική βάση. Άλλο η ηθική πολιτική, αυτό το καταλαβαίνει κανείς. Ναι, βέβαια. Αλλά υπάρχει νομική βάση και υπάρχει και προηγούμενο αντίστοιχο άλλης χώρας η οποία να αποζημιώθηκε για καταστροφή. Βέβαια. Το ξέρω ότι υπάρχει, αλλά θέλω να το πείτε. Βέβαια, υπάρχει. Όλα τα ελληνικά αιτήματα είναι θεμελιωμένα. Ακόμα και οι απαιτήσεις των ιδιωτών που δεν έχουν καταγραφεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, γιατί θα πρέπει σε αυτή την πορεία να δούμε ότι την κίνηση που έγινε με τον Μακαρίτη, τον Γιάννη τον Σταμούλη, που διεκδίκησε τις επανορθώσεις για το δίκτυο σε αυτή την εμπλημματική. Το πάλεψε πολύ ο Γιάννης τον Σταμούλη. Εξαιρετικά. Έκανε αυτό το οποίο ήταν ένας πρωτότυπος τρόπος διεκδίκησης επανορθώσεων, γιατί ο συνήθις τρόπος είναι η διακρατική συνεννόηση. Και μέχρι πρόσφατα αυτό γινότανε. Και έτσι πήραμε και τις επανορθώσεις όσον αφορά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, μέχρι λοιπόν πρόσφατα έγινε και μια προσπάθεια από τους ιδιώτες. Αλλά και εκεί ακόμα, ξέρετε, υπάρχει μια διαφοροποίηση που πρέπει να κάνει κανείς. Δηλαδή, όταν χάνει την περιουσία του, τι θα πει χάνει την περιουσία σου. Το δίστομο, να σας δώσω χαρακτηριστικά, το δικαστήριο επιδίκασε, ας πούμε, 10.000 ευρώ αποζημίωση στον κάθε θύμα. Είναι άλλο να χάνεις μια περιουσία η οποία συνίσταται σε ένα αγρόκτημα, ας πούμε, το οποίο κάει, και είναι άλλο να χάνεις ανθρώπους κτλ. Δεύτερον, δεν έχουμε καταγεγραμμένα, και εγώ τουλάχιστον αυτό είχα ζητήσει σε εκείνη την ακρόαση που είχε γίνει στη Βουλή. Μιλάμε για τους πολιτιστικούς θησαυρούς. Ο Μανώλης Οκλέζος επιμένει πάρα πολύ και έχει απόλυτα δίκιο. Δεν έχουν επιστραφεί αυτοί. Ποιοι είναι? Υπάρχει μια λίστα, ένας κατάλογος. Λέγεται ότι υπάρχει κάπου. Εάν υπάρχει, μέσα σε αυτή τη δουλειά που έκανε αυτή η Επιτροπή, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να υπάρχουν και τέτοια στοιχεία. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Είχαμε το μεγαλύτερο σχεδόν εμπορικό στόλο στην έναρξη του πολέμου. Ναι. Χάσαμε στη διάρκεια της ουδετερότητας, που είναι έγκλημα πολέμου και δεν επιτρέπεται, αρκετά πλοία. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί, το κεφάλαιο αυτό της ναυτιλίας, αυτές οι απώλειες δεν έχουν... Άρα είναι πολύπλευρο το θέμα. Αυτά μπορούν να αναζητηθούν τόσες δεκαετίες μετά. Και οι χώρες που πήραν τις επανορθώσεις από τη Γερμανία, πότε τις πήραν? Θέλω να πω, είμαστε σε μια φάση που μπορούμε όλα αυτά να τα αποτιμήσουμε τώρα πια για το τι γινόταν. Το 40. Εφόσον υπήρχε τυπικά νομική υποχρέωση αναβολής των συζητήσεων μέχρι το 1990 και αυτοί που πήρανε, όπως και η Ελλάδα πήρε 115 με τη συμφωνία του 1961, επήρε 115 εκατομμύρια μάρκα, προσοχή, για τα θύματα διώξεως του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος, δηλαδή διάβαζε Εβραίους. Ρωμά κλπ. Αυτό το ποσό είναι... ήταν μια η ελάχιστη παραδοχή από την πλευρά της Γερμανίας ότι έπρεπε να αποκαταστήσει κάποια πράγματα. Ανεξάρτητα το γεγονός ότι δεν ξέρω τι έχει γίνει με τη διαχείριση αυτών των 115 εκατομμυρίων. Και δεν αποκλείεται πολλά από τα στοιχεία τα οποία μιλάμε τώρα, που έχουν βρεθεί, να αναφέρονται σε εκείνο το ποσό, το κομμάτι, και τον τρόπο με τον οποίο κατανεμήθηκε. Κατά τα λοιπά, για τις αποζημιώσεις τώρα, τις πολεμικές, για τις καταστροφές, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος που γίνεται ο υπολογισμός αυτών των αποζημιώσεων? Πώς, ας πούμε, λέει κανείς ότι η αποζημίωσή μας μπορεί να φτάσει σε αυτό το ποσό ή σε ένα άλλο ποσό?
Πώς ορίζεται, δεν θέλω να πω αυτό. Καταρχάς υπάρχει μια αφετηρία η οποία είναι σημαντική. Είναι η διάσκεψη του Παρισιού του 1946. Εκεί οι σύμμαχοι και οι Ηνωμένες Πολιτείες έβγαλαν και ένα ποσό και είπαν ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ελάχιστο των αποζημιώσεων που πρέπει να δώσει η Γερμανία στις επιμέρους χώρες και στην Ελλάδα. Αυτό το ποσό όμως, και γι' αυτό εγώ αρνούμαι να μπω σε συζητήσεις, όπως για το δάνειο. Γενικά το λέω, δεν το λέω σαν συγκεκριμένο ποσό. Δεν μπορεί κανείς να το υπολογίσει αυθεντικά, παρά μόνο εάν προχωρήσει σε συγκεκριμένες κινήσεις. Παραδείγματος χάρη, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να διεκδικήσεις την αποζημίωση, πήγες μπροστά σε ένα δικαστήριο, εμφάνιζες την αξίωσή σου και έλεγες, και μετά υπήρχε μια σχετική απόφαση. Και έτσι η αποζημίωση την οποία έδινε τότε η Γερμανία πέρναγε μέσω αυτής της διαδικασίας στον καθένα. Σε επίπεδο διακρατικό, εάν κάνει τις αναγκαίες, τους αναγκαίους υπολογισμούς το κάθε κράτος, αυτό που υποτίθεται θα έπρεπε να κάνουμε τώρα για να ξέρουμε, αυτό είναι το δάνειο, που είπαμε, το δάνειο δεν είναι επανορθώσεις, είναι τελείως διαφορετικό. Ναι, ναι. Και είναι και πιο απλή διαδικασία από τις επανορθώσεις κανονικά, από τη στιγμή που λέτε ότι υπάρχει μια σύμβαση κτλ. Είναι πιο απλή διαδικασία. Θα έλεγα νομικά είναι πιο εύκολη διεκδίκηση, γιατί μπορεί να υπάρξει πολιτική βούληση και κάποτε να προχωρήσουμε. Αν δεν υπάρξει πολιτική βούληση, υπάρχει τρόπο. Να προσφύγει κανείς στο Διεθνές Δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ακριβώς. Εκεί είναι ο δρόμος. Το Διεθνές Δικαστήριο, στο οποίο ήδη, το οποίο ήδη επιλήφθηκε τις υπόθεσεις της διαφοράς Γερμανίας-Ιταλίας, στην οποία έγινε η Ελλάδα την παρέμβαση, έδωσε ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο ήταν αυτό το οποίο είχαμε διεκδικήσει και εμείς στην παρέμβασή μας. Δηλαδή ότι μια χώρα η οποία έχει τελέσει εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας, υποχρεούται σε αποκατάσταση. Και επομένως είπε το Διεθνές Δικαστήριο ότι η Γερμανία θα πρέπει να διαπραγματευτεί με την Ιταλία για τις αποζημιώσεις των ιδιωτών θυμάτων του πολέμου. Όλο αυτό που μας περιγράφεται τώρα οδηγεί την ελληνική πλευρά, την κυβέρνηση, δηλαδή την Υπουργή Εξωτερικών, να ζητήσει και μια νομική επεξεργασία και νομική και γνωμοδότηση. Θέλω να πω, προκειμένου να, αν κινηθούμε όπως θα κινηθούμε, να υπάρχει σε κάθε επίπεδο. Γιατί εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι δεν ήξερα το εύρος, έτσι, αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ένα θέμα πολύπλευρο. Το δάνειο, είναι οι καταστροφές, είναι αυτό που. Ναι, και είναι και δύσκολο. Είναι δύσκολο. Η ελληνική πλευρά, η ελληνική πλευρά, το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί ζητάει γνωμοδότηση, δηλαδή δεν ξέρουμε τι. Τι θέλουμε και πώς το θέλουμε. Έχετε απόλυτα δίκιο να διαρωτάστε. Και εγώ διαρωτώ με. Η κίνηση αυτή, όλα αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή, είναι θετικά με την έννοια ότι δείχνουν μια κινητικότητα και ενδιαφέρον και προσοχή. Θέλει και ένα σήμα. Ναι, από την άλλη, και εκεί είναι επίσης και προς τη γερμανική πλευρά. Αυτό λέω, θέλουν και ένα σήμα. Ναι. Από την άλλη πλευρά, μια γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους που έχει πάντα ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα για την διοίκηση, δεν ξέρω τι αποτελέσματα μπορεί να έχει. Επίσης, όλο αυτό το υλικό το οποίο έχει συγκεντρωθεί, καταρχάς δεν καταλαβαίνω το απόρριτο. Συγχωρέστε με, αλλά όταν τα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών δημοσιοποιούνται ύστερα από χι χρόνια, 30 χρόνια παραδείγματος χάρη, είναι λίγο, δεν ξέρω, προβληματικό για μένα, ότι αυτά τα έγγραφα, τα οποία μάλιστα θα επέτρεπα να ξέρουμε ακριβώς και τι ακριβώς υπάρχει ή τι δεν υπάρχει, γιατί πολλά λέγονται. Στη δημόσια ακρόαση που έγινε στη Βουλή, η Τράπεζα της Ελλάδος αρνήθηκε ότι έχει στοιχεία. Αν είναι έτσι, για το δάνειο αυτό, για το δάνειο αυτό υπήρξαν έγγραφα, συμβόλαια, συμφωνία, βεβαίως, με υπογραφές. Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, και επιστροφές από την ναζιστική Γερμανία. Καταβολή δόσεων. Αρχή επιστροφή. Άρχισαν να δίνουν δόσεις. Βεβαίως. Πριν την αναχώρησή τους το 1944. Επομένως, αυτό το μόνο που χρειάζεται είναι η Ελλάδα να το ενεργοποιήσει. Δεν έχουμε να βρούμε κάτι άλλο, άμα είναι έτσι, όπως το λέτε. Θέλω να πω σε μια διαδικασία η οποία δεν θα είχε συνομιλητή από την άλλη πλευρά. Η κίνηση χωρίς φωνασκίες και χωρίς θορύβους θα έπρεπε να είναι, και το Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί να το κάνει αυτό, η διπλωματική οδός που λέμε, θα πρέπει να θέσουμε το θέμα στη Γερμανία. Η Γερμανία έχει μια υποχρέωση. Εάν αρνηθεί, έρχομαι τώρα και στο ερώτημα το οποίο θέσατε, αν συνεχίσει να αρνείται την οποιαδήποτε συνεννόηση επί του θέματος αυτού, τότε τα μέσα τα οποία έχει η Ελλάδα
εκτός από τα πολιτικά, δεν νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να. Είναι τα νομικά. Τα νομικά. Είναι το Διεθνές Δικαστήριο. Η Γερμανία. Δεν έχετε πολλά στο Διεθνές Δικαστήριο, κύριε καθηγητά. Για κάθε τρεις και λίγο προσέχουμε το Διεθνές Δικαστήριο. Γιατί το θέμα δεν είναι πολιτικό πρωτίστως. Δεν πρέπει να το παλέψει πολιτικά η κυβέρνηση. Ακριβώς, εκεί θα πω. Το έχει εγκαταλείψει τόσα χρόνια. Και η αποδοχή από τη γερμανική πλευρά της υποχρέωσης καθιστά, αν θέλετε, εύκολο τη συζήτηση. Και υπάρχει κάτι άλλο. Είναι ηθικής τάξεως. Τη στιγμή δηλαδή που η διεθνής κοινότητα, και ας να το σκεφτούμε αυτό, στέλνει αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων σε διεθνή δικαστήρια. Τον Καντάφη, τον Μιλόσεβις, τον πρόεδρο του Σουδάν κλπ. Δηλαδή υπάρχει μια άλλη αντίδραση της διεθνούς κοινότητας για θέματα τέτοιων παραβιάσεων σοβαρών. Όταν υπάρχει λοιπόν μια άποψη η οποία λέει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να παραμερίζεται με τα δικαιώματά του για να κρυφτεί το κράτος πίσω από την ασυλία του, δεν μπορεί μια Γερμανία η οποία θέλει να ηγηθεί της Ευρώπης αύριο να πάει στο Συμβούλιο Ασφαλείας να παραγνωρίζει και τις δικές υποχρεώσεις. Είναι ένα θέμα ηθικής τάξης. Διεθνώς τι άποψη υπάρχει για το θέμα, έτσι, με μια κουβέντα κύριε καθηγητά. Υπάρχει μια άποψη υπέρ της Ελλάδας, υπάρχει μια ουδετερότητα. Υπάρχει και δάνεια από άλλες χώρες η Γερμανία επίσης. Υπάρχει μια διαφορία, τι υπάρχει για το θέμα. Υπάρχει μία, θα έλεγε κανείς, αυτή την περίοδο ησυχία, με την έννοια ότι δεν είναι πολλοί διεκδικητές από πλευράς κυβερνήσεων των θεμάτων αυτών. Τα τελευταία χρόνια, ξέρετε, ήταν οι ιδιώτες οι οποίοι σε πρωτοβουλίες σαν του Γιάννη του Σταμούλη και στην Ιταλία και λοιπά και στην Πολωνία. Οι Γερμανοί βέβαια φοβόνται και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι ότι εάν ανοίξει το θέμα των επανορθώσεων σε επίπεδο ιδιωτών θα σαρωθεί η Ευρώπη από προσφυγές. Από προσφυγές και αυτό είναι, αλλά αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα, το οποίο μπορεί ούτε ένας δικαστής δεν πρέπει να το λάβει υπόψη του. Έτσι. Αλλά που μπορεί όμως να πιέσει πολιτικά για να μην φτάσει στο δικαστήριο. Τουλάχιστον για ένα κομμάτι, αυτός ο φόβος λέει ότι μπορεί να απλωθεί ένα κύμα απαιτήσεων ας πούμε, και προσφυγών, να οδηγεί σε μια πιο εύκολη πολιτική συνεννόηση ανάμεσα σε χώρες. Το ζήτημα είναι ότι η Γερμανία έχει επιδιώξει και έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα αμυντικό σύστημα σε σχέση με το θέμα αυτό, ιδίως έχει κάνει μια επιφύλαξη στο Διεθνές Δικαστήριο ότι οι υποθέσεις που ανατρέχουν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι παραβιάσεις που γίνανε εκεί εκφεύγουν της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Δικαστηρίου. Αυτό αποτελεί ενδεχομένως ένα επιπλέον εμπόδιο αν αύριο το πρωί δεν υπάρξει μια πολιτική συνεννόηση μεταξύ των κυβερνήσεων και η Ελλάδα θα ήθελε, όπως νομίζω οφείλει να το κάνει, η ελληνική δημοκρατία οφείλει να κινηθεί και για τους ιδιώτες θύματα, αλλά και κυρίως και για όλες τις ζημιές οι οποίες υπέστη στη διάρκεια της κατοχής. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα.